Ένωψη Πάσχα, ένας στους τέσσερις Έλληνες ετοιμάζει βαλίτσες. Ωστόσο, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ, οι περισσότεροι εξετάζουν τα οικονομικά περιθώρια με οδηγό το κόστος της βενζίνης αλλά και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Βαλίτσες για τις διακοπές του Πάσχα ετοιμάζει ένας στους τέσσερις Έλληνες, μετρώντας και ξαναμετρώντας το κόστος της βενζίνης αλλά και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Τα διόδια, η βενζίνη, όλα είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι ακριβά πάρα πολύ και τα μέσα και τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Αλλά θεωρώ ότι ο Έλληνας πάντα βρίσκει τρόπο να περνάει καλά, ακόμα και με την ακρίβεια. Αν κρίνω από τους γύρω μου. Ναι, εντάξει, όλοι δυσκολεύονται. Δουλεύουμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο, δουλεύουμε. Καύσιμα και διόδια απαιτούν τουλάχιστον 150 ευρώ για ένα ταξίδι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ αν στην εξίσωση μπει ένα νησί, ο λογαριασμός εκτοξεύεται. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ταξιδέψουμε, αλλά δεν γίνεται να ταξιδέψουμε, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Μια τετραμελής οικογένεια για να ταξιδέψει στην Πάρο θα χρειαστεί 400 ευρώ για τα εισιτήρια και επιπλέον 100 για να πάρει και αυτοκίνητο. Ενώ 196 ευρώ κοστίζουν μόνο τα εισιτήρια για ένα ζευγάρι χωρίς αυτοκίνητο που θέλει να ταξιδέψει στην Κρήτη. Όσοι είναι να φύγουν δεν το σκέφτονται καθόλου. Θα πάνε και θα φύγουν. Εγώ δεν θα φύγω να πάω πουθενά. Παρά τις καλπάζουσες τιμές που παρατηρούνται και στα καύσιμα μετακίνησης αλλά και στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι περισσότεροι Αθηναίοι, όπως φαίνεται, θα αποτολμήσουν να φύγουν από το κλεινό νάστι στις γιορτές του Πάσχα. Προνομιούχοι, όσοι έχουν σπίτι στο χωριό ή φίλους να τους φιλοξενήσουν. Θα μείνουμε εδώ. Θα πάμε για λίγες μέρες να μας φιλοξενήσουν. Λίγο για να καψίσουμε σπίτι. Είναι ακριβά για να πάει κάπου κάποιος. Για κάποιους είναι, για κάποιους δεν είναι. Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε 20 νομούς της χώρας ξεπερνούν τα 2 ευρώ, φτάνοντας ακόμη και στα 2,2 ευρώ στις Κυκλάδες.